Σκεφτήκατε να πάτε μία βόλτα σε μουσείο? Τι μπορεί άραγε να μας προσφέρει αυτή η εμπειρία όταν γίνεται με τη μορφή διαδικτυακού παιχνιδιού όπως το χαμένο στο μουσείο? Ο ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος Lost in the Museum αναπτύχθηκε από την ομάδα Αγγλικής του ψηφιακού σχολείου για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και ακολουθεί το εξής σενάριο. Το Βρετανικό Μουσείο άνοιξε τις πόρτες του στον Πολ και αυτός δυστυχώς χάθηκε. Ώρα να τον βοηθήσουμε. Πρόκειται για ένα παιχνίδι επίλυσης ενός προβλήματος, το οποίο εκτός από γλωσσικές ικανότητες στην αγγλική γλώσσα, εκπαιδεύει τους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, αλλά και διαχείρισης χρόνου. Η επίσκεψη στο μουσείο είναι μια σπουδαία εμπειρία και γι' αυτό είναι καλό να γίνεται με κάποιους κανόνες που θα τηρούμε όχι μόνο ως μαθητές, αλλά και ως ενήλικες στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να διαβάσουμε ένα χάρτη και να ξέρουμε να ακολουθούμε οδηγίες. Όπως για παράδειγμα ότι έχουμε 5 λεπτά να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας. Η διδακτική μας επίσκεψη ξεκινάει και είναι αλήθεια πως μας προσφέρει πολλά ερεθίσματα μάθησης που μας βοηθούν να συμπληρώσουμε τις γνώσεις που παίρνουμε από τα βιβλία μας. Οι μαθητές έρχεται η ώρα να εντοπίσουν πού ακριβώς βρίσκεται ο Πολ και έτσι αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες και μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία τους με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Ψάχνουν να βρουν πού βρίσκεται η μούμια, το κράνος του μονομάχου, η πανοπλία του Ιαπωνέζου σαμουράι, το κράνος που βρέθηκε στον ποταμό Τάμεση, αλλά και η μαρμάρινη φιγούρα μιας γυναίκας. Το παιχνίδι εκμάθησης της γλώσσας διεξάγεται βιωματικά και τα παιδιά έχουν ενεργητική συμμετοχή στη γνώση σε ένα συνδυασμό ψυχαγωγίας και μάθησης. Σε κάθε επίπεδο του μουσείου μπορούμε να αναζητήσουμε παραπάνω πληροφορίες για τις διάφορες ιστορικές εποχές. Έτσι, σε κάθε εποχή, οι μαθητές μπορούν να κρατούν σημειώσεις για στοιχεία που τους κάνουν εντύπωση, για παράδειγμα για την περίοδο της Ρωμαϊκής εποχής στη Βρετανία. Με αφορμή μια τέτοια περιήγηση, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν ένα χάρτη, να ετοιμάσουν μια χρονογραμμή, να δραματοποιήσουν μια μέρα στην Αρχαία Αίγυπτο και φυσικά να εκφραστούν γλωσσικά μέσω της αγγλικής γλώσσας. Και μην ξεχνάμε και το τελικό σκορ. Η προσπάθεια να το βελτιώσουν σίγουρα θα τους μάθει ακόμα περισσότερα και θα βοηθήσει τον Πολ να μην ξαναχαθεί. Στο πλαίσιο του ψηφιακού σχολείου αναπτύχθηκε μια ολόκληρη σειρά και από άλλους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους της σειράς Lost, που προάγουν τη διερευνητική μάθηση μέσα από το παιχνίδι και στοχεύουν να βοηθήσουν τους μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές να αναζητήσουν κάτι που έχει χαθεί και να συμβάλλουν στην εξερεύνηση ενός μυστηρίου.